Αλέξανδρος Νίκλαν, ειδικό σύμβουλο σε θέματα ασφαλείας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, δηλαδή οι τρομοκρατικές επιθέσεις, σποραδικές κλπ. Από μοναχικούς υλικούς, μαζικές βομβιστικές επιθέσεις, φαίνεται τώρα ότι θα μπει σε μια νέα φάση μετά την εξέλιξη στην Μέση Ανατολή και θα αναγκάσει την Ευρώπη να σοβαρευτεί και σε θέματα ασφαλείας. Ελπίζουμε δηλαδή. Ναι, ισχύει αυτό που αναφέρατε. Έχει να κάνει περισσότερο με τα μηνύματα που έχει στείλει η Χαμάς και κινείται πάνω στο πανισλαμικό μοτίβο, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθεί να προκαλέσει αντιδράσεις από οποιονδήποτε μπορεί να επηρεάσει, ώστε να κάνει κάποιες δράσεις, κάποιες πράξεις εναντίον της Δύσης, εναντίον των απίστων, όπως ονομάζουμε. Με μια τακτική η οποία θα πιέσει ουσιαστικά τις κυβερνήσεις να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό που συμβαίνει στην περιοχή της Παλαιστίνης, του Ισραήλ. Το ζήτημα είναι ότι με όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή και με όλα όσα έχουν γίνει ουσιαστικά από τη Χαμάς, δεν βλέπω πώς μπορεί αυτό να τους βοηθήσει. Με ποια έννοια? Αν προκληθούν δεκάδες επιθέσεις, είτε από μιμητισμό, είτε από απομακρυσμένη διαχείριση, όπως λέμε, είτε από απομακρυσμένη κατήχηση, είτε ακόμα και επειδή νιώθουν φίλοι προς το σκοπό της Χαμάς, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι περισσότερο δημιουργεί πρόβλημα στους ίδιους, δηλαδή τους καθορίζει ακόμα περισσότερο τρομοκρατική οργάνωση με κάποιους πυρήνες και κάποια δίκτυα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, για να προκαλέσουν χτυπήματα τα οποία θα είναι κατά αμάχων, έτσι, είναι κατά ηπίων στόχων. Δεν είναι κατά στρατιωτικών στόχων ή αστυνομικών, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, με όσα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και συμβαίνουν και στην Ευρώπη, ακόμα και στη χώρα μας, με κάποιες εκφράσεις, τέλος πάντων, με κάποιες εκφράσεις που βλέπουμε από κάποιες ομάδες, θεωρώ ότι δεν τους βοηθάει καθόλου. Ίσα-ίσα αντίθετα τους στιγματίζει ακόμα περισσότερο. Δίνει ακόμα περισσότερα εφόδια στο να τους αντιμετωπίζουμε τους πλέον καθαρά ως τρομοκράτες. Τους μοιάζει. Μετά από αυτά που είδαμε, όχι και μετά όσα έχουν προηγηθεί με βομβιστικές επιθέσεις, αλλά και μετά από αυτά που είδαμε, δεν νομίζω ότι τους μοιάζει η ταμπέλα, το label. Εντάξει, εμείς το βλέπουμε με τη δυτική οπτική, ότι ουσιαστικά προσπαθούν ως τρομοκράτες να έχουν μια μεγαλύτερη απήχηση σε ευρύτερη μάζα κόσμου. Να λειτουργήσουν δηλαδή και εν ολίγη σαν στρατολόγηση, όχι με την ακριβώς της δράσης, το οποίο εντάξει το θέλουν και αυτό, αλλά περισσότερο με το να στηρίξουν την κεντρική τους ιδεολογία ότι είναι θύματα σε έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται εν πάση περιπτώσει στη Μέση Ανατολή. Πώς το σκέφτονται οι ίδιοι έχει να κάνει με δική τους τακτική. Θέλουν να κάνουν και μια προβολή ισχύως, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλουν δηλαδή να προκαλέσουν κάποια χτυπήματα ή κάποιες αντιδράσεις εν προκειμένου, όπου θα δείξει ότι μπορούμε να σας πλήξουμε και εκεί που καθόσαστε. Είναι ένα δόγμα της Ισλαμικής τρομοκρατίας συγκεκριμένα, το οποίο έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 1980, μέχρι και σήμερα. Είναι ένα δόγμα το οποίο θέλουν να το έχουν σαν εργαλείο και θέλουν να το χρησιμοποιούν ένα διαστήματα για να προκαλέσουν, όπως είπα πριν, πιέσεις προς τις δυτικές κυβερνήσεις, ώστε είτε να τους ακούσουν, να τους δώσουν δηλαδή μια νομική υπόσταση. Παράδειγμα εδώ είναι οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ή εν προκειμένου η οργάνωση της Αλ-Κάιντα, η οποία σιγά σιγά κινείται και αυτή πολιτικά, ή να μπουν σε μια διαδικασία να προκαλέσουν το φόβο, ώστε να μην συντάσσονται τόσο εύκολα, εν πάση περιπτώσει, με το Ισραήλ. Είναι ένα δικό του σκεπτικό. Αυτή, εδώ είναι δύο πλευρές. Η μία απευθύνονται προς το δικό του κοινό, το οποίο δικό του κοινό αυτό δεν το εκλαμβάνει η τρομοκρατία, έτσι, το εκλαμβάνει κάπως αλλιώς, ως ιερό πολέμο, τσιχάντα, απελευθερωτικό, οτιδήποτε, και ο υπόλοιπος κόσμος, ο οποίος το εφίσταται, που το εκλαμβάνει όπως είναι δηλαδή ως τρομοκρατία. Τώρα, από την πλευρά της Δύσης, τι μπορεί να γίνει? Έχει αμελήσει, έχει ατονίσει, έχει χαλαρώσει τα θέματα ασφάλειας παρά τα όσα προηγήθηκαν. Τώρα, τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει? Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με το εξής. Εγώ θα το πάρω λίγο πιο γενικά. Θα πάρω τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι τους ζουν ως γείτονες. Αφήνω το Ισραήλ λίγο στην άκρη εδώ. Mm-hmm. Πιάνω την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει κλείσει τα σύνορά της και δεν θέλει ουσιαστικά Παλαιστίνιους στο έδαφος της. Mm-hmm. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας εξ αυτών είναι και η Τουρκία βέβαια, αλλά είναι δευτερεύον σε σύγκριση με αυτό που περιμένουν. Δεν θέλουν να μετατοπιστεί ουσιαστικά ο πυρήνας της Χαμάς μέσα στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Mm-hmm.
Το ίδιο ισχύει και για την Ιορδανία. Η Ιορδανία, επειδή υπήρξε ένα διάστημα στο παρελθόν όπου φιλοξενούσε κάμπ υποδοχής από ανθρώπους της Παλαιστίνης εν καιρό πολέμου Λιβάνου, κάπου πάλι στη δεκαετία του 80, του 1980 περίπου. Βλέπουμε λοιπόν οι χώρες οι οποίες τους ζουν καθημερινά και είναι γείτονες και έχουν, ας πούμε, όχι την ίδια κουλτούρα, έχουν πιο κοντά συνάφεια η καθημερινότητά τους. Έχουν ίδια πίστη, έχουν ίδιες καθημερινότητες όσο αφορά ήθη και έθιμα. Εάν λοιπόν οι ίδιοι δεν τους θέλουν να τους βάλουν μέσα γιατί φοβούνται τη μετατόπιση, ξαναλέω, του κέντρου της Χαμάς, γιατί δυστυχώς, εδώ κάνω μια παρένθεση, έχουμε τη Χαμάς η οποία έχει ενσωματωθεί σε εισαγωγικά σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και στην σκέψη, στην αντίληψη και στην οτροπία των Παλαιστινίων. Ναι, μεν εμείς τους διαχωρίζουμε γιατί όντως δεν θέλουμε να χαρίσουμε ένα λαό σε τρομοκράτες, αλλά απ' την άλλη, ξέχναμε ότι δώσαμε ένα 52% στις εκλογές του 2006. Και αντίστοιχα έχουμε πλέον αναταραχές και στη Δυτική Όχθη, σε σύγκριση με την επίρρεια που ασκεί η Φατάχ, ας πούμε, λίγο πιο πολύ ηρεμία στην περιοχή. Οπότε, για την Ευρώπη συγκεκριμένα, εφόσον έχουμε το παράδειγμα των κρατών, τα οποία βρίσκονται γύρω από την Παλαιστίνη και δεν τους δέχονται, θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς με κάποιο τρόπο να φιλτράρουμε τόσο πολύ έντονα πλέον τις ροές αυτές και να μην δώσουμε αμέσως άσυλο όπως αρκετοί θύνονται στις δικές μας κυβέρνησεις εν προκειμένου. Λένε ότι εφόσον είναι Παλαιστίνη δικαιούνται άσυλο. Όχι, δεν δικαιούνται άσυλο. Τελείως άστοχο αυτό. Πρέπει να ελεγχθούν. Βέβαια, τελείως άστοχο. Τι σημαίνει. Ειδικά αυτή την εποχή το να λες ότι όποιος είναι Παλαιστίνιος δικαιούται άσυλο είναι σαν να κάνεις προσκλητήριο στη Χαμάς να έρθει. Μα προφανώς. Και να πιάσουμε και το άλλο κομμάτι. Η Ελλάδα δεν είναι στο απειρόβλητο σε όλο αυτό. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ιστορικό αποσύλληψη τρομοκρατών, είτε του Ισλαμικού κράτους, είτε ακόμα και τη Χεζμπολάχ, του PKK, το οποίο θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, ακόμα και τη Χαμάς αυτή τη στιγμή, εάν κρίνουμε πάντα από την υποστήριξη που είδαμε σε ένα κέντρο ελέγχου ταυτοποίησης μεταναστών στη Σάμπο και το τι επακολούθησε. Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να καταλάβουμε ότι αυτή η εποχή η οποία θέλαμε φτηνά εργατικά χέρια ή είχαμε ανοιχτό χώρο για ενσωμάτωση όπως ονομάζανε κάποιους ανθρώπους διαφορετικού πολιτισμικού επίπεδου και διαφορετικής κουλτούρας δεν υφίσταται πλέον. Εάν μέσα σε μια ροή που έχουμε χίλιους περιοδικός αριθμός ανθρώπους το μήνα έχουμε και 100 τρομοκράτες ή 100 υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης, νομίζω ότι πυροβολούμε τα πόδια μας. Πάντως αυτό που έχει, σας ρωτάω το τι μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω προφανώς και στατιστικά να το πάρει κανείς, ακόμα και αν υποθέσουμε, το οποίο το βρίσκω απίθανο, ότι διάφορες οργανώσεις ή κράτη δεν έχουν φυτέψει πυρήνες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, στατιστικά το ότι υπάρχουν άμεσά τους, το είδαμε και εσείς άμα, δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε ανάλυση, άρα το θέμα είναι ότι έχουμε πλέον τετελεσμένα, έτσι, τα οποία είναι εν υπνώση, σε λανθάνουσα κατάσταση. Εάν ενεργοποιηθούν, τι κάνουμε, πώς λειτουργούν? Πώς λειτουργούμε, τι κάνουμε? Το πρώτο βήμα, όπως σας είπα, είναι αυτό που αφορά το κομμάτι και σχετίζεται με τον έλεγχο των συνόρων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ανίχνευση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται ήδη εδώ στη χώρα και θεωρούνται επικίνδυνοι, άρα σημαίνει συνεργασία με ξένες αστυνομικές αρχές και ξένα κράτη όσον αφορά το διαμοιρασμό πληροφοριών, ας πούμε. Ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι εν δυνάμει τρομοκράτες ή διαμορφώνουν, αν θέλετε, και μια δεξαμενή στρατολόγηση όπου θα μπορούσαν να προσελκύσουν κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι απλή άσκηση. Πολλά κράτη ακόμα παλεύουν για να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα είναι η Γαλλία, εδώ, όπως είπαμε πριν, ή το Βέλγιο. Πόσο μάλλον όταν κάποιοι άνθρωποι εξ αυτών, επειδή είναι πολλά χρόνια σε μια χώρα, έχουν πάρει και τα απαραίτητα έγγραφα και έχουν πολιτογραφηθεί πλέον. Το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την ανταπόκριση σε κάτι τέτοιο. Είναι τρομερό το πόσο διάτρητη ήταν και είναι η Ευρώπη σε τέτοια θέματα. Θα περίμενε κανείς, επειδή απαρτίζεται από κράτη τα οποία έχουν μια, ή υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν μια κουλτούρα ασφαλείας. Δεν αναφέρομαι στη Σουηδία, η οποία την πάτησε έτσι ξαφνικά από την ανέμελη κατάσταση που ζούσε, έχει βρεθεί σε έναν εφιάλτη. Αλλά χώρες που υποτίθεται ότι είχαν μια κουλτούρα ασφαλείας, Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, το έχουν υποστεί. Δηλαδή έχουν πλέον το πρόβλημα μέσα τους και δεν ξέρω πώς μπορούν και αν μπορούν να το διαχειριστούν πλέον.
Όπως σας είπα, δυστυχώς για την Ευρώπη, επειδή ακολούθησε ένα πολύ λαθασμένο πρότυπο, μια πολύ λαθασμένη μεθοδολογία όσον αφορά το μεταναστευτικό, και εξ αρχής δεν φίλτραρε τις ροές όπως θα έπρεπε να τις φιλτράρει, πλέον έχει να αντιμετωπίσει μια ροή η οποία θυμίζει χήμαρο. Δηλαδή, ξεκίνησε με ένα ριάκι, να το φέρουμε έτσι σαν παράδειγμα, όπου δέχτηκε κάποιους ανθρώπους για να εξυπηρετήσουν κάποιους σκοπούς, και πλέον έχει να αντιμετωπίσει ένα χήμαρο. Πώς ανακόπτει το χήμαρος, ή τον εκτρέπεις, ή κόβεις ουσιαστικά τις διόδους προς αυτόν, αλλά εκεί θα εμφανιστούν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και ένας τρόπος, για παράδειγμα, ο οποίος μπορούμε να σκεφτούμε, το οποίο θα λειτουργήσει και αποθετικά, και με εκτροπή, αν θέλετε κιόλα, θα ήταν η διακοπή της επιδοματικής πολιτικής. Προφανώς. Να σταματήσει δηλαδή να δίνονται χρήματα απλά και μόνο επειδή βρίσκονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Αν διακοπεί αυτό, βέβαια, η δυσκολία του πράγματος είναι τι γίνεται με τους ήδη υπάρχοντες. Ναι, ναι, ναι. Και πώς θα επιβιώσουν και τι θα πράξουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως, η πιο αποφασιστική και σκληρή πολιτική που έχουμε δει μέχρι τώρα, πέραν της Σουηδίας, η οποία συνειδητοποίησε τι γίνεται κατόπιν εορτής, είναι η Βρετανία. Έτσι, που επίσης έχει πλέον, νομίζω, μια αναστρέψιμη κατάσταση. Αν δει κανείς τις διαδηλώσεις υπέρ της Χαμάς στο Λονδίνο, στην Βρετανία γενικά, θα τρομάξει. Έτσι. Ναι, δυστυχώς, όπως σας είπα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί κοντά 2 δεκαετίες τώρα. Και ζητάμε να το διακόψουμε άμεσα. Η άμεση διακοπή, ώστε να διαμορφώσουμε και ένα βαθμό ασφαλείας, επιβάλλει πλέον και ριζοσπαστικά μέτρα. Mm. Μέτρα που πονάνε, όπως λέμε. Δεν μπορεί να γίνει με το γάτι, δεν μπορεί να γίνει με πολιτικές αυρότητες και σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οπότε, για τη δική μου άποψη, πάντα μιλάω, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία δυστυχώς δεν θα είναι ούτε ανθρώπινα, ούτε ακτιβιστικά, ούτε υποστηρικτικά έναντι των πραγματικά σε ανάγκη προσφύγων. Έχουμε φτάσει σε σημείο που πλέον είναι δύσκολο να διαχωρίσεις, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις χειρουργικές επεμβάσεις. Γιατί αν μιλάμε τώρα για πλήθος εκατομμυρίων, πού να διακρίνεις μέσα στα εκατομμύρια ποιος είναι ποιος και ποιος είναι τι. Ναι, μην ξεχνάμε ότι πέρα από το πρόβλημα που έχει να κάνει με την ίδια τη Χαμάς ή για άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, έχουμε και ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ακούγεται στο όνομα Τουρκία. Ναι. Και πώς εργαλειοποιεί αυτές τις ροές. Και μαζί με τους ανθρώπους της Χαμάς, εάν δεν μας διασφαλίζει ότι δεν θα μπει και κάποιος οργανωτής σε εισαγωγικά, ή αν θέλετε σύνδεσμος, που θα λειτουργήσει μαζί με την Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας και να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο σενάριο πέμπτης φάλαγγας, το οποίο δεν είναι ούτε απίθανο, ούτε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε εάν όντως θέλησαν να το σχεδιάσουν, τουλάχιστον με τις υπάρχουσες συνθήκες, έτσι. Και υπάρχει μια άλλη άνηση, μια ασύμμετρη κατάσταση, υπό την έννοια ότι έχεις μια Ευρώπη, μια Δύση, η οποία έχει πολιτισμικά χαλαρώσει, δηλαδή δεν έχει δέσμευση, έχει ρίξει τις άμυνες τις πολιτισμικές, ιστορικές κλπ. Είναι σε μια κατάσταση νιρβάνα. Και από την άλλη έχεις ένα πληθυσμό ο οποίος είναι σε αποστολή, έτσι, πολλοί εξ αυτών δεν διστάζουν να πεθάνουν για αυτό, θεωρούν ότι έχουν ιστορική αποστολή, θρησκευτικό φανατισμό και αν έχουν και εκπαίδευση όπως αυτό που συζητούμε, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή είναι τελείως άνηση η κατάσταση που δημιουργείται στο εσωτερικό της Δύσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θυμίζω εδώ ότι η Ισλαμική τρομοκρατία βασίζεται στην θεϊκή εντολή, στον θεϊκό νόμο, ο οποίος για τους ίδιους υπερισχύει οποιασδήποτε κοσμικής εντολής ή κοσμικού κράτους υφίσταται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ακόμα και από τα ίδια τους τα κράτη. Mm. Οπότε, εάν έχεις να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο ανήκει στην σφαίρα του φανατισμού, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις, να τοποθετήσεις, με συγχωρείτε, μέτρα λογικά. Δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τη φωτιά με φωτιά, όπως λέμε, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ώστε να μπορέσεις να περιορίσεις τις αιστείες οι οποίες δημιουργούν όλο το πρόβλημα. Ένα πολύ σαφές παράδειγμα, θα έλεγα εγώ εδώ, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε η Αλ-Κάιντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οθώντας την ουσιαστικά σε σπηλιές ή σε καταφύγια, μιλάω για τους ηγέτες της πάντα, ώστε να μπορέσει να περιορίσει λίγο την επίδρασή τους. Έκοψε τις χρηματοδοτήσεις τους, χτύπησε ηγετικά στελέχη, την ακροτηρίασε, θα μπορούσε να πει κάποιος, ώστε να μειώσει την επίδρασή της και την επιρροή της πάνω στον μουσουλμανικό κόσμο, για να μπορέσει μετά να λειτουργήσει και λογικά και θετικά, ελκυστικά, αν θέλετε, στους ανθρώπους αυτούς. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξανδρος Νίκλαν, σύμβουλος σε θέματα ασφαλείας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.